Τελευταίος αγώνας της χρονιάς, Λεωνίδα Γύρκο, η παρουσία στην Κρήτη, προσωπικά εμένα, με εκπλήσει. Σε αποτάθλημα το οποίο τελείωσε. Τελείωσε, αλλά δήλωσα συμμετοχή να τρέξω, αλλά επειδή έπρεπε να φτιάξω το αυτοκίνητο του Γιάννου Κατσανέβα, τελικά θα τρέξω ο Γιάννης Κατσανέβας και δεν θα τρέξω εγώ, γιατί το αυτοκίνητο δεν ετοιμάστηκε το δικό μου. Έπρεπε κάτι πράγματα να τα χρησιμοποιήσουμε στο άλλο αυτοκίνητο. Με αποτέλεσμα και τα δύο αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να συμμετέχουν. Δηλαδή αύριο το πρωί νούμερο 1, όχι. Όχι, δεν θα έχω συμμετέχει. Παρόλο που ζηλεύω που είμαι εδώ, γιατί είμαι, αλλά. Εντάξει. Οι οποίοι θα έπρεπε να ζηλεύουν και να στεναχωριούνται βέβαια θα είναι οι Κρήτες, οι οποίοι είναι θερμοί. Είναι και φίλοι του Κύρκου και δεν θα το θαυμάσουν. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Είδα και γι' αυτό και ζηλεύω και θέλω κάποια στιγμή, γιατί το χρωστάω, πρέπει να κατέβω, όχι μία, αρκετές φορές, και ίσως να κοιτάξω τον χρόνο σε κάνα σπριντ να κατέβουμε έτσι να παίξουμε. Όμως το ερώτημα της συνέντευξης αυτής, πέραν από τα οποιαδήποτε συγχαρητήρια για τα δύο πρωταθλήματα τα οποία τυπικά είναι εντός εισαγωγικών στο τσεπάκι και ένα τον μίνι ραλί. Δεν ξέρω, το πρωτάθλημα που έχει τελειώσει είναι μόνο το πρωτάθλημα ραλί. Το πρωτάθλημα αναβάσεων, ακόμη έχουν μείνει δύο αγώνες, οπότε δεν ξέρουμε. Δεν γίνεται τίποτα, δεν αναστρέφεται. Στα σπριντ θα τρέξει μεθαύριο στο ράλι σπριντ, μίνι ράλι, ο Λαύρος με το χωμάτινο αυτοκίνητο, στην Ανάβρα. Στην Ανάβρα, όχι εσύ. Όχι εγώ, ο Λαύρος. Λίγο μπερδεμένο δηλαδή το σκηνικό. Παρά τα αυτά τόσο η Motul, όσο η αγροτική ασφαλιστική, όσο και BF, δεν πρέπει να έχουν παράπονα. Η παρουσία ήταν έντονη ως συνήθως. Είναι άραγε όμως η τελευταία φορά η παρουσία με αλφα αυτοκίνητο του Κύρκου. Έντονες οι πληροφορίες για δύο Μιτσουμπίσι, για Λεωνίδα και για Λάμπρο το 2001. Ακόμη δεν είναι τίποτε, μπορεί να είναι και Focus. Μπορεί να είναι και Focus. Αλφα βέβαια εκεί. Ναι. Δεν ξέρω ακόμη, Γιάννη, καθά δεν συζητάω τίποτε. Ακόμη είμαστε... Πρώτον, από θέμα... Ξέρουμε τον χρόνο πώς θα τρέξουμε. Έχει βγει ένας κανονισμός. Δεν θα πρέπει να γνωρίσουμε... Πώς είναι το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς είναι το πρωτάθλημα. Πώς θα συζητάμε για αυτοκίνητο. Αν τελικά θα είναι μεικτό, Πώς θα συζητήσουμε για αυτοκίνητο όταν δεν ξέρουμε αν το χρόνο υπάρχει πρωτάθλημα, πώς θα είναι οι αγώνες. Εδώ ακούμε 1000 από την ΕΛΠΑ. Φυσικά θα έπρεπε να είχαν βγάλει και να είχαν πει. Θα έπρεπε να είχαν ενημερώσει ο αγωνιζόμενος εδώ και 6 μήνες. Αλλά κανείς δεν ξέρει τίποτε. Όχι, το τοποθετώ διαφορετικά ότι αν τελικά ο Άρης. Δήλωσε ο Βοβός άτυπα και τυπικά ότι τελείωσε με τους αγώνες. Μάλλον τελειώνει με την Toyota το διετές συμβόλαιο, αλλά τελειώνει λέει και με τους αγώνες του αυτοκίνητου. Άρα λοιπόν θα μείνεις μόνος έναντι του εαυτού σου. Όχι, μπορεί του χρόνου στα ραλί να μην συμμετέχω κι εγώ. Α, δεν μου αρέσει αυτό. Μπορεί να μην συμμετέχω και να διαλέξω. Κύρκος έξω, Βοβός έξω, Παπαδημητρίου έξω. Δηλαδή και γιατί εντάξει. Οι αγώνες τι γίνανε στην Ελλάδα, Λεωνίδα. Θα διαλέξω, μπορώ να διαλέξω μερικά σπριντ να κάνω. Έτσι να είμαι και να κάνω ένα Ακρόπολης. Μπορεί, δεν είπα ότι θα κάνω, μπορεί είπα. Δηλαδή με τίποτα δεν επιβεβαιώνεται το γεγονός των νη. Υπάρχει και περίπτωση να μην συμμετέχω στο πρωτάθλημα ραλί. Έτσι άμα γίνει αυτό όπως θα γίνει και θα κάνει, εδώ δεν ξέρω πώς θα τρέξουμε. Οπότε και μπορώ να κάνω μερικούς αγώνες, μερικά σπριντ, να έρθω και στο δικό σας σπριντ εκεί να τρέξω. Είναι δεδομένο ότι θα και να κάνουμε, αν δεν έρθεις εσύ αγώνες, πώς θα αναβαθμίσουμε και να κάνουμε αγώνες έτσι, γιατί πιστεύω και τα σπριντ, όπως είναι οι αναβάσεις οι οποίοι έχουν μεγάλη προβολή, εάν θα έρθουμε 5 άτομα και τρέξουμε με καλά αυτοκίνητα στα σπριντ, μπορεί να γίνονται, να μην έχει τις πολλές συμμετοχές, αλλά θα έχει ξέρω εγώ. Όμως ο θεσμός των μίνι ραλί φέτος που ουσιαστικά ήταν σπριντ επειδή ο Λεωνίδα δεν δείχνει να περπάτησε και ιδιαίτερα, εσύ τι πιστεύεις. Για το προβάλλανε. Γίνεται μεθαύριο τώρα. Τι άλλο προβάλλανε δηλαδή. Τίποτα δεν έχουν προβάλει. Μεθαύριο γίνεται το μίνι ράλι σπριντ το ασφάλτινο. Αντί να γίνει με Μερκούρι και Ριτζόνα να μαζέψει χίλιες συμμετοχές με κόσμο, γίνεται σε σημεία το οποίο δεν το ξέρει κανείς. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Φιλάκια πολλά. Με Μερκούρι και Ριτζόνα. Με Μερκούρι και Ριτζόνα θα γινόταν χαμός. Θα γινόταν χαμός. Ποιος δεν θα πήγαινε. Από αγωνιζόμενος ποιος δεν θα τρέχε, που σχεδόν έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, και από θεατές, ποιος δεν θα πάταγε. Εδώ γίνεται μια Ριτζόνα,
Ναι, όμως το έχει να το διοργανώσει η Λέσχη της Λιβαδιάς. Γιατί θα πρέπει να μεταναστεύσει και να πάει. Θα μπορούσε να ξεκινήσει από τη Θήβα, δεν ξέρω που θα ξεκινήσει ο αγώνας. Και να απλωθεί προς τα εκεί. Και να πάει από εκεί και να γυρίσει να κάνει. Αλλά πώς δηλαδή, σώνει και καλά πρέπει να πάμε μέσα στη. Λεωνίδα, αποτελείς κεφάλαιο των Ελλήνων οδηγών. Είσαι μέσα στα τεκτενόμενα. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν κάποιοι. Εσύ ο ίδιος έχεις δώσει τις δικές σου προτάσεις. Είναι πολύ που δεν θέλουν να ακούσουν. Αν όμως δεν ακούσουν τους ανθρώπους οι οποίοι. Επειδή το είπε ο Κύρκος. Εγώ είχα πει το πρωτάθλημα σε κάποια στιγμή. Αυτό είναι είδηση. Δηλαδή, οτιδήποτε πει ο Κύρκος, εμείς αντιδράμε αρνητικά. Αυτό το ξέρουμε. Έτσι είναι. Εγώ είχα πει εδώ και χρόνια. Η αρχή του σπορ αυτό ή οι αγωνιζόμενοι. Όχι. Δεν λέω το είπε η αρχή ή οι αγωνιζόμενοι. Λέω έτσι λένε. Μην βάζει δύσκολα. Κάποια στιγμή είχα πει εγώ το πρωτάθλημα να έχει. Δηλαδή, το πρωτάθλημα ραλί να έχει αγώνες. Δηλαδή, έχουμε 7 αγώνες που είναι στο χώμα. Εάν από τους 7 αγώνες οι δύο αγώνες ήταν στην άσφαλτο, δηλαδή ήταν το Αχαιώς μέτρα και στο Παλαιό Ποτάσμα Ραλή Ασφάλτου και στο Παλαιό Ποτάσμα Ραλή, θα γινόταν χαμός. Βέβαια, γιατί θα πηγαίνανε και από εδώ και από εκεί. Τώρα με αυτό που θα γίνει θα φύγουν αγωνιζόμενοι και θα φύγει το θέαμα, θα φύγουν όλα. Δηλαδή, εσύ έχεις τη δυνατότητα της αλλαγής των αυτοκινήτων, εν πάση περιπτώσει των διπλών αυτοκινήτων. Δηλαδή, πες με ένα αυτοκίνητο ασφάλτινο που θα μπορέσει να πάει στο χώμα. Κάναντα θα πάει. Κόστος. Δεν μπορεί να πάει το αυτοκίνητο. Πώς θα πάει με το που θα πει μέσα, θα σπάσουν όλα. Εδώ έκανε την προσπάθεια ο Κόρακας να φτιάξει το αυτοκίνητο μετατρέψει και δεν κάνει ούτε δύο ειδικές. Παιδεύεται, ξαναπαιδεύεται ο άνθρωπος. Το Civic. Το Civic. Που λέει θα πάω να κάνω χωμάτιο εγώ να το δω τι κάνω. Πώς θα πάνε οι άλλοι. Να είμαστε σοβαροί. Η οποία αυτή. Μόνο με άλλο αυτοκίνητο. Δηλαδή τα αυτοκίνητα για να πάνε από την άσφαλτο στο χώμα, μόνο με άλλο αυτοκίνητο. Έχουμε τόσα πολλά χρήματα ή τόση μεγάλη προβολή αγώνες, οποίοι έχουμε χορηγούς. Και οι χορηγοί πληρώνουν και έρχονται αυτοκίνητα. Δηλαδή, φαντάσου αυτό το λες εσύ, ο οποίος έχει χορηγούς απάνω στα αυτοκίνητα. Ναι, αλλά δεν είναι. Και διπλά αυτοκίνητα. Και, να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο ο Κύρκος. Οι αγώνες δεν γίνονται μόνο για τον Κύρκο, πρέπει να γίνουν για όλους. Σαφώς. Οπότε, επειδή ο Κύρκος έχει αυτοκίνητο και μπορεί να πάει, δηλαδή σώνει και καλά να το κάνουμε. Οι άλλοι δύο που έχουν αυτοκίνητο. Πρέπει να κοιτάξουμε. Ήμουνα υπέρ, λέω, να γίνει με αυτό. Και λέω, μόλις κάθισα κάποια στιγμή και σκέφτηκα, κάτσε λέω, πού θα πάνε οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να πάνε εδώ. Εδώ αυξηθήκαν τα ραλί από 6 γίνανε 7 και μειωθήκαν οι συμμετοχές, γιατί το κόστος για ένα πρωτάθλημα είναι αρκετό. Εδώ παλιά τα ραλί, τα ασφάλτια ήταν 90 χιλιόμετρα ειδικών. Τα κάνανε 110. Δηλαδή στην ουσία στους 6 αγώνες προσθέθηκε άλλος ένας. Γιατί σε 90 χιλιόμετρα ήθελε 4 λάστιχα. Τώρα μετά θέλει 6 λάστιχα. Ένα που πάει οικονομικά, γιατί 4 λάστιχα δεν φτάνουν. Αυτομάτως το κόστος ανεβαίνει. Δηλαδή δεν κάνουμε αγώνες φθηνούς. Εδώ λέει τους αγώνες, παρόλο που δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχει προβολή, τους αγώνες προσπαθούμε και τους κάνουμε πιο ακριβούς. Αυτό είναι. Είδα εσύ και αύριο το πρωί και να πεις ότι σταματάς. Είσαι εν τιμές και δόξεις. Όμως, μέσα σε αυτό το χώρο τόσα χρόνια, σαφώς, ίσως θα το, χωρίς υπερβολή, να πόνεσες περισσότερο από τον καθέναν. Και με τις χαρές και με τις λύπες που έχει ο συγκεκριμένος χώρος. Αυτό η εγκατάλειψη και η δικιά σου από το χώρο. Βλέπεις ότι θα τελειώσει το σκηνικό. Δεν είπα ότι τελειώνω, σταματάω να τρέχω στους αγώνες. Είπα όχι. Θα κάνω τις αναβάσεις μου. Θα κάνω τα σιρκουή μου. Ξέρω εγώ θα κάνω λάμπρο ή οτιδήποτε. Θα κάνω μερικά σπίτ και θα πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο και θα πάω να τρέξω στο Ακρόπολης. Γιατί να πάω στο Χαλκιδικής. Το Χαλκιδικής είναι πιο ακριβός αγώνας από το Ακρόπολης. Το Ολύμπιο είναι εξίσου ακριβώς όσο το Ακρόπολης. Και μπορώ να πω, είναι το διπλάσιο, γιατί αν πας σε ένα χορηγό και ζητήσεις μια βοήθεια για το Ακρόπολης, θα πάρεις μια χορηγία για το Ολύμπιο ή για το Χαλκιδικής, δεν θα πάρεις μια δραχμή. Γιατί δεν θα δώσει κανείς. Γιατί οι αγώνες αυτοί δεν έχουν προβολή. Πώς ξαφνικά πάνε να κάνουν δηλαδή, τους αγώνες τους ακριβώς. Δηλαδή, καθόμαστε σε ένα τραπέζι και λέμε βγάζουμε αποφάσεις. Οι αγωνιζόμενοι την πληρώνουν. Δεν πληρώνουν αυτοί που βγάζουν αποφάσεις. Να ευχηθώ να χαρούμε αύριο έναν αγώνα όμορφο, ναι, την έχει. Αυλαία ναι, του πρωτάθληματος της ασφάλτου. Είπες δεν θα είσαι στον Καραντάνα, θα είναι λάμπρος, όμως ούτε μαύρο ρόδο θα είσαι, αλλά θα είσαι μοσκοκαριά. Έτσι. Αυτό πάλι η συντάκτηση των δύο αγώνων μαζί, δύο πρωταθληματικών αγώνων, δεν σχολείο, no comment. Θα μπορούσε, αν ήταν, δεν είχαμε πει στο μαύρο ρόδο να τρέξει ο λάμπρος, να κάνει ένα χωμάτινο αγώνα. Αν δεν ήταν ανάμεσα, δεν πήγαινε. Αλλά θα το κάνουμε. Τους αγώνες φορτώσαμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Και εγώ πέρυσι είχα πει οι αγώνες να μειωθούν, όχι να αυξηθούν.
όχι, λέει, πρέπει να αυξηθούν. Άλλοι κάνουν κουμάντο. Αποφασίζουν, αλλά άλλοι πληρώνουν όμως. Άλλοι κάνουν κουμάντο, άλλοι πληρώνουν όμως. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.